Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Φωτιές έχει ανάψει στην Λάρισα σε ό,τι αφορά το μέτωπο της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και τις αντιδράσεις από την πλευρά του εμπορικού κόσμου. Η αποκάλυψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Χρήστου Κέλλα, ότι επικοινώνησε μαζί του ο Λαρισαίος αντιπρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου, ο κύριος Νίκος Τζίκας, και του ζήτησε να μεσολαβήσει στον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, τον αρμόδιο υπουργό, προκειμένου να ανοίξουν τα καταστήματα όχι 7 Κυριακές, αλλά και μία 8η μέσα στην εορταστική περίοδο της πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή, τον κύριο Κέλλα. Καλησπέρα σας, κύριε Κέλλα. Γεια σας, κύριε Ράιδο. Καλησπέρα σας. Έχετε εκπλήξει με την δήλωση που κάνατε σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του κύριου Τζίκα. Υπήρχε σήμερα μια απάντηση από πλευράς του κύριου Τζίκα, ο οποίος λέει ότι είναι ψεύδι όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεστε, αλλά κάνατε κι εσείς μια επίσης σκληρή δήλωση απάντηση, ζητώντας να ανοίξει και το τηλεφωνικό απόρριτο. Τι πραγματικά συνέβη μεταξύ σας, κύριε Κέλλα? Να σας πω, εντάξει, βούτυρο στο ψωμί σας είναι αυτά. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε μια πολύ σοβαρή σύσκεψη από τον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα κινητικότητας, διαθεσιμότητας. Παρ' όλα αυτά θα σας πω δύο κουβέντες και νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε τόσο πολύ να ανεβάζετε τους τόνους, ούτε τόσο τραγικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Τζίκας. Έτσι, σε τηλεφωνική μας παρέμβαση μετά τη συγκέντρωση που έχει ο Σύλλογος Εμπορικών Συλλόγων τη Δευτέρα 20. Περασμένη Δευτέρα, όχι χθες, την προηγούμενη Δευτέρα, δεν θυμάμαι πόσο έχει ο μήνας. Την Τρίτη το απόγευμα είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία και μεταξύ των άλλων μου είπε, θες σε παρακαλώ να βάλουμε και την Κυριακή που είναι πριν την μεσολαβή, πριν την πρωτοχρονιά. Την ενημέρωσα ότι τελικά ψηφίσαμε, συμφωνήσαμε πριν μπει στην Ολομέλεια το θέμα να γίνουν 7 Κυριακές, μία κάθε Κυριακή των εκτόσεων, καθώς είναι 4 πλέον η εκπτωτική περίοδη, 2 πριν τα Χριστούγεννα και μία Κυριακή πριν το Πάσχα. Και μου λέει να ανοίξουμε και την Κυριακή πριν την πρωτοχρονιά. Αυτό είπα. Άνθρωπος δεν το πίνει και σήμερα ανοιχτή δηλαδή την Κυριακή αυτή. Κύριε Κέλλα, εφόσον λοιπόν, αυτά που λέτε αυτό είναι τόσο απλά. Είναι γραμμένο και δημοσιευμένο εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες. Μισό λεπτό, κύριε Κέλλα. Γιατί λέτε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί μας. Εγώ θα σας απαντήσω ότι όταν ένας συνδικαλιστής μάχεται με τόσο σθένος ενάντια στην απόφαση για τη λειτουργία όλων των Κυριακών και λέει καμία Κυριακή, ούτε 7. Είναι θέμα, ναι, κύριε Κέλλα, θα μου επιτρέψετε, ναι, να ζητάει και 8η Κυριακή, όπως εσείς λέτε. Και αν δεν υπάρχει θέμα, γιατί σήμερα βγάζει αυτή τη σκληρή απάντηση ανακοίνωση ο κύριος Τζίκας εναντίον σας και αρνείται ότι το είπε? Κύριε Ράιδο, καταρχήν ο Πανελλήνιος Εμπορικός Σύλλογος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου, ο κύριος Κορκίδης, συμφώνησε απόλυτα με τις 7 Κυριακές, όπως συμφώνησε απόλυτα ο εμπορικός κόσμος όλης της Ελλάδος. Εν μέρη μπορεί να υπάρχουν πάντοτε διαφωνίες. Όμως η απάντηση, αυτό το πράγμα δεν το λέω σήμερα, δεν το είπα χθες, είναι δημοσιευμένο εδώ και μία εβδομάδα. Δεν μεσολάβησε καμία πάλι. Τι έχετε να πείτε στον κύριο Τζίκα που λέει ότι λέτε ψέματα? Είναι δημοσιευμένο από την περασμένη Πέμπτη, σας λέω. Ναι. Ο κύριος Τζίκας όμως λέει ότι λέτε ψέματα, κύριε Κέλλα. Εντάξει, τώρα σας είπα, δεν υπάρχει αλήθεια. Σε ένα τηλέφωνο μιλάνε δύο άνθρωποι σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου εκ μέρους μου είναι στη διάθεσή σας και από εκεί και πέρα τελειώνει το θέμα. Μάλιστα. Εσείς για την ιστορία το ζητήσατε αυτό από τον κύριο Χατζηδάκη? Όχι βέβαια, διότι είναι πλέον στο χέρι της του εκάστοτε αντιπεριφερειάρχη να αποφασίζει για αν θα ανοίξουν τα μαγαζιά επιπλέον Κυριακές από τις 7 που αποφάσισε η Βουλή. Αποφασίζει ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης, έτσι, αν θα ανοίξουν και ποιες Κυριακές επιπλέον, έτσι, και μάλιστα δίνει τη δυνατότητα στον αντιπεριφερειάρχη, ο νόμος τον οποίο ψηφίσαμε, αποφασίζει να ανοίγουν άλλες μέρες, ας πούμε, στον Τύρνο από τα μαγαζιά, άλλες μέρες στα Φάρσαλα, προκειμένου για την περιοχή της Λάρισας εννοώ, έτσι, άλλη μέρα, άλλη Κυριακή στα Φάρσαλα, όταν, ας πούμε, στα Φάρσαλα έχουν γιορτή χαλβά, θα μπορούσε να αποφασίσει ο αντιπεριφερειάρχης ότι εκείνη την Κυριακή θα είναι ανοιχτό τα μαγαζιά στα Φάρσαλα. Όταν έχουν καραβάλει στον Τύρνο από μισή κόσμο από όλη την Ελλάδα, θα μπορούσε να ανοίγει την Κυριακή εκείνη η αγορά στον Τύρνο και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κέλλα. Να είστε καλά. Τα υπόλοιπα τώρα που απαντάει ο κύριος Δίκας, τα οποία ελάχιστα πρόλαβα να δω, περί επιστολής κλπ, αυτά δεν είναι αμφισβητή κανένας, αλλά δεν είναι ο περιού λόγος. Έτσι. Εντάξει, νομίζω, αλλά ότι είναι θέμα. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν είναι θέμα όταν κάποιος λέει α και κάποιος λέει ω και μάλιστα όχι απλά λέει ω, αλλά λέει ότι εσείς λέτε ψέματα. Είναι θέμα. Εντάξει, να δείτε, ούτως ή άλλως δεν το κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κύριος εκεί που δεν πάει. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Τζίκας την Κυριακή την παραμονή της πριν την πρωτοχρονιά από μεσολαβή πάντα και η οποία και σήμερα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Τζίκας το αμφισβητεί. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Αλλά σας λέω, δεν θα δώσω συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Εάν έχει οποιοδήποτε την παραμικρή αμφιβολία και αντίρρηση, εκ μέρους μου έχετε την οπλογραφή μου
για την άξιο του τηλεφωνικού απορρίτου και θα σας λυθεί κάθε απορία. Μάλιστα. Νομίζω ότι είμαι σαφής. Αλλά σας είπα, δεν αποτελεί, εντάξει, για εσάς τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ίσως την αποτελεί καλό. Για εσάς δεν αποτελεί μείζον θέμα, αλλά για τον συνδικαλιστή που μάχεται για εκατοντάδες χιλιάδες εμπόρους είναι μείζον θέμα. Κύριε Ραϊδό, γιατί εσείς είστε σίγουροι ότι διαφωνούν οι εμπόροι για τις 7 Κυριακές? Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Η διοίκηση του συλλόγου διαφωνεί. Μισό λεπτό, κύριε Κέλλα. Κάνανε γενική συνέλευση μετά την απόφαση για 7 Κυριακές, θα δούμε πώς διαφωνούν. Η είδηση εντός και εκτός εισαγωγικών για την 8η Κυριακή ακούστηκε προχθές κατά τη συνάντηση που είχατε το βράδυ της Δευτέρας με την διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας. Από εκεί το πληροφορηθήκαμε δημοσιογραφικώς και εμείς. Δεν ακούστηκε για πρώτη φορά. Ξαναακούστηκε, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου το γνώριζε μία εβδομάδα νωρίτερα. Και μπορείτε να τον ρωτήσετε, τον κύριο Τσαπλέ. Μάλιστα. Εγώ πάντως ξέρω ότι στελέχη της διοίκησης έμειναν άναυδα όταν ακούσανε από το στόμα σας να λέτε αυτά τα πράγματα. Είπα, κύριε Ράιδο, ρωτήστε τον κύριο Τσαπλέ, τη δήλωση αυτή του αυτοτελέχη αυτό από τον κύριο Τζίκα το γνώριζε μια εβδομάδα νωρίτερα. Και όταν εγώ το είπα και εξεπλάγει ο έτερος των παρισταμένων, είπε ναι, το ξέρω. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Κέλλα. Να είστε καλά, κύριε Ράιδο. Να είστε καλά, γεια σας.